Α, και ναι. να, πούμε ότι... να το δούμε και αυτό, Με γιατί εκεί πέρα δεύτερο μπορεί δεύτερο να έχουμε τίποτα, τίποτα γύρω ο Τραμπ, είπε ο Ανταγή Πορτογάν, είναι φίλο μου και θα πρέπει να βρει κάποιον συμβιβασμό. <Κι> Αυτό δήλωσε σε όλα τα μεγάλα ε, τουρκικά δίκτυα, λέγοντα χαρακτηριστικά ότι ακόμα και αν επιβληθούν κυρώσει, ο Τραμπ θα βρει έναν τρόπο να τι πάρει πίσω. Είναι απόλυτα σίγουρο δηλαδή ότι ο πρόεδρο των ΗΠΑ δεν θα αφήσει τι κυρώσει να τεθούν σε ισχύ. Αγοράζοντα, λέει, του 400 δεν προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Προσπαθούμε να εγγυηθούμε την ειρήνη και την εθνική ασφάλειά μα, δήλωσε στο Χαμπέρ Ενώ oh, α, έγινε ας. γνωστό ότι 100 Τούρκοι εμπειρογνώμονε εστάλησαν στη Ρωσία για να εκπαιδευτούν στη λειτουργία του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματο S400, ενώ η μεταφορά γίνεται και σήμερα, συνεχίζεται δηλαδή, έχει τεθεί ε, σε τέσσερι δόσει. Η πρώτη έγινε την Παρασκευή, συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο, αυτή είναι η τρίτη και μάλλον θα ολοκληρωθεί την Τρίτη. Η μεταφορά λοιπόν των 400 πραγματοποιείται με πλοία, ενώ ήδη 7 ρωσικά αεροσκάφη έχουν μεταφέρει 16 εκτοξευτέ. Ραντάρ και το Κέντρο Διοίκηση. Οι δύο από τι τρει παρτίδε έχουν συμφωνηθεί να παραδοθούν με αεροσκάφη, ενώ η τελευταία διαθαλάσσει. Αυτό συμβαίνει γιατί πρόκειται για πανάκριβου και ευαίσθητου πυράβλου. Και να ολοκληρώσω με ένα ρεπορτάζ στο New York Times που είδα πριν από μπω μέσα, το οποίο λέει χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία αγοράζει ένα σύστημα το οποίο απειλεί να πλήξει τι ΗΠΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την